Φιλόλογο η κυρία Χαρλάμπου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Μαζί μας ο Πέτρος Γρηγορίου, είναι πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Αγίου Στυλιανού. Γεια σας. Γεια σου, Πέτρο. Καλώς ορίσες. Ο Κωνσταντίνος Λοΐζου, μαθητής. Γεια σας. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και ο Παντελής Ψακύρης. Γεια σας. Γεια σου, Παντελή. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κυρία Χαραλάμπου? Πρωτοβουλία αρχικά ξεκίνησαν από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Έκανε εισήγηση στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία με χαρά αποδέχτηκε αυτή την εισήγηση και την διοργάνωσε με πολύ προγραμματισμό για να έχει την επιτυχία που είχε. Ωραία, μπορούμε να δούμε εικόνες σας, παρακαλώ, από την εκδήλωση. Ναι, συνεχίστε, ναι. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και εσάς προσωπικά για την πρόσκληση και για την προβολή που γίνεται αυτής της εθελοντικής δράσης των παιδιών μας. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως προβάλλονται μόνο αρνητικά από τα... Όλοι οι εκπαιδευτικοί, αυτό που λένε, ναι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή από τα δημοτικά μέχρι τα γυμνάσια, τα λύνει αυτό που λέτε. Όχι, κάνετε εντάξει, λάθος, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλα τα γεγονότα. Χαιρόμαστε που γίνεται. Ωραία. Αυτή η και να αλλάξει αυτή η ιδέα και το, να μας αφαιρέσετε αυτό το κακό όνομα που έχουμε. Ναι. Αλλά θα ήθελα να αφήσω τον. Ναι, θα μας τα πούν και τα παιδιά σήμερα. Πέτρο, ναι. Τον Γρηγορίου, τον πρόεδρο του. Άρα ξεκινάμε με τον πρόεδρο. Πέτρο. Να μας πει το σκεπτικό της εκδήλωσης και να δώσει το στίγμα. Ακριβώς, Πέτρο. Αποφάσισα να δράσουμε εθελοντικά. Με συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, αποφασίσαμε να δωρήσουμε τα μαλλιά μας και να δώσουμε ένα χρηματικό ποσό στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Μάλιστα. Αυτός ο σύνδεσμος προσπαθεί να υλοποιήσει τις ευχές των καρκινοπαθών παιδιών, των οποίων οι γονείς τους αδυνατούν οικονομικά να τα υλοποιήσουν. Να τους κάνουν δηλαδή ένα απλό που για κάποιους άλλους μπορείτε να θεωρείτε, ξέρω, ναι, μια απλή επιθυμία, ενώ για αυτά τα παιδιά να είναι κάτι τεράστιο και κάτι δύσκολο. Ναι. Και κάθε κούρεμα πόσα μαζεύατε από κάθε κεφάλι? Εισφορά. Ναι. 2 ευρώ εισφορά. 2 ευρώ εισφορά. 2 ευρώ. Και πόσοι μαθητές σας κουρεύουν? 160 άτομα. 160 άτομα και αγόρια. Εντάξει, τα αγόρια ήταν πιο εύκολα να τα κόψουν όλα. Τα κορίτσια, φαντάζομαι, έκοβαν λίγα από τα μαλλιά τους. Έκοβαν και ίσιοναν τα μαλλιά τους και συνείσφεραν οικονομικά. Ωραία, και συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό. Ναι. Και ξέρουμε σε ποια παιδάκια θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία ή είναι κάτι που θα αποφασίσει? Θα αποφασίσει, ναι. θα γίνει απόφαση σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Όταν Κωνσταντίνε σας ανακοίνωσαν όλο αυτό, η αντίδραση των παιδιών, των συμμαθητών σας ποια ήταν? Αρχικά δεν είχαμε ενδιασμούς. Δεν είχαμε ενδιασμούς, αλλά μετά ξεπεράσαμε αυτό το φόβο. Γιατί ξέραμε πως ήταν για καλό σκοπό και έτσι ξεπεράσαμε το φόβο μας και κόψαμε τα μαλλιά μας. Και ποιος εδώ το ρόλο κουρέα είναι οι συμμαθητές ουσιαστικά, ο ένας κούρευε τον άλλο, πώς ναι. Μάλιστα, ατυχήματα δεν είχαμε, φαντάζομαι. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Παντελή, εσύ τι κράτας από όλη αυτή την εκδήλωση? Εγώ κρατώ την ευχαρίστηση που ένιωθαν όλοι οι μαθητές και αυτοί που συμμετείχαν και οι άλλοι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε. Μάλιστα. Και βοηθήσαμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα. Ήταν και τον κύριο 56 κάπου στα πλάνα. Ήταν εκεί για να σας ευχαριστήσει και από κοντά και να δούμε ποιον παιδιών επιθυμίες θα πραγματοποιηθούν πλέον. Είναι σημαντικότατο αυτό. Και φαντάζομαι και αυτά τα παιδιά ίσως σας επισκεφθούν τις επόμενες εβδομάδες στο σχολείο για να σας ευχαριστήσουν και από κοντά. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Και χαιρόμαστε που μας καλέσατε, που μας ενημερώσατε ότι κάνετε τέτοια εκδήλωση και ήμασταν εκεί για να προβάλλουμε αυτό το θέμα. Και καλό θα ήταν, κύριε Χαρλάμπους, και άλλοι συνάδελφοί σας από άλλα σχολεία να προωθήσουν αυτό που έκαναν οι δικοί σας μαθητές. Σίγουρα, και να έχουμε μεγαλύτερο ποσό. Ναι. Ναι, μια πολύ σημαντική δράση. Τα παιδιά μας απέδειξαν ότι και ευαισθησίες έχουν και πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν. Φτάνει να στηρίζονται και στηρίζονται από τις διευθύνσεις των σχολείων μας. Και βλέπετε ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί από χτες είναι το θέμα συζήτησης σε αρκετές. Σε όλη την Κύπρο, ναι. Και κανάλια και δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες συναντούν τα παιδιά, τους δίνουν συγχαρητήρια και αισθάνονται και τα παιδιά ότι έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή τους. Και το λένε και κατηδίαν, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε, ας πούμε, για χάρη προβολής. Είναι μια πολύ σημαντική δράση. Όχι, και τώρα προβολή για τέτοια θέματα δεν υπάρχει θέμα καν να το συζητάμε. Είναι προβολή για την ουσία.
και στήριξη αυτού του σκοπού. Σίγουρα και μέσα στα πλαίσια του εορταστικού κλίματος που υπάρχει αυτές τις μέρες, έδωσαν έτσι μια νότα χαράς, πιστεύω, σε αυτά τα παιδιά. Μόνο με τη σκέψη ότι μπορούν να μπουν στη θέση τους κάποια στιγμή, με το να δώσουν την ίδια εικόνα που έχουν αυτά τα παιδιά εξαιτίας της ψυχοθεραπείας. Όλοι είμαστε υποψήφοι για να πάθουμε το οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορείς και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Ακριβώς. Και το σχολείο μας συνεχίζεται σε θεματικές του δράσεις σε διάφορα επίπεδα, και στον τομέα των εράνων και στον τομέα της επαφής με άλλα σχολεία, είτε ειδικών παιδιά που εισεγάζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε σε εθελοντικές δράσεις όπως είναι ραδιομαραθώνιος, το Sophia Foundation, UNICEF και όλα τα υπόλοιπα. Ερυθρός Σταυρός. Έχουμε μια έντονη δράση σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Υπουργός επικοινώνησε μαζί σας. Σας πήρε τηλέφωνο. Χτες που είμαστε στο ΡΙΚ. Σας πήρε τηλέφωνο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Υπουργό και πάντα τέτοια. Έκανε μπράβο. Παρέμβαση, ναι. Έκανε παρέμβαση και μπράβο του, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά των πολιτικών, να πούμε και τα θετικά. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, μπράβο, συνεχίστε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, παιδιά. Και πάντα να θυμάστε και τον διπλανό σας. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε? Το έχουμε καλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε.